Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αληθινή ιστορία στην οποία ενέχεται, έχει σχέση η οικογένειά μου. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο Μιχαήλ και η Δημητρία Πιτσόκου. Την ιστορία αυτή την κατέγραψα το έτος 2000 όταν η Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Θεράποντος της Θεσσαλονίκης αναζήτησε τη μητέρα μου ως απόγονο του Μιχαήλ Πιτσόκου, ιερέως, για να πει την αληθινή ιστορία της ευρέσεως και μεταφοράς της εικόνας του Αγίου Θεράποντος στη Θεσσαλονίκη 33 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η μητέρα μου, Μαργαρίτα Κούκουρα, βρισκόταν στο κρεβάτι του πόνου. Πέθαινε και το γνώριζε. Αλλά ήταν ακόμη ζωντανή για να ανανεώσει τις παιδικές μου μνήμες και να μου μεταφέρει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα των λαών, οι οποίοι πολλές φορές σύρονται σε σειράξεις μεταξύ τους, χωρίς να φταίνε ιδιαίτερα οι γείτονες μεταξύ τους, χωρίς να φταίνε αυτοί οι οποίοι ξεριζώθηκαν από πατρίδες, χωρίς να φταίνε αυτοί οι οποίοι πήγαν σε άλλη γη και σε άλλα μέρη, αφήνοντας μια χαμένη πατρίδα, μια πατρίδα απέναντι, την οποία βλέπουν και αδειμονούν να ξαναδούν και να ανάψουν ένα κερί στον τάφο των προγόνων που έχουν θαυτεί εκεί όπως στις Θερμοπύλες. Το έτος 2000 έγραψα το διήγημά μου από τον έρμο της Σμύρνης. Ο Άγιος Θεράποντας έρχεται στην τούμπα της Θεσσαλονίκης. Αργότερα στο διήγημα αυτό έδωσα τον τίτλο «Οι πατρίδες απέναντι». Το διήγημα έχει δημοσιευθεί στην Ιωνική Σπίθα των Σερών και δόθηκε για να γίνει η διπλωματική διατριβή της Τουρκάλας Γκιούλ Ινόνογλου στην Οτάβα, στον Καναδά, με θέμα οι μειονότητες στο τουρκικό κράτος τον 20ο αιώνα. Ακούστε λοιπόν τι πρέπει να μείνει χαραγμένο στις μνήμες όλων μας. Οι πατρίδες απέναντι. Μεταξύ 1913 και 1918, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίστηκαν οι διωγμοί και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων από τα παράλια της Μικράς Ασίας χωρίς ανάπαυλα. Πόσοι Έλληνες χάθηκαν τα χρόνια αυτά δεν θα γίνει ποτέ γνωστό. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, όσοι επέζησαν επαναπατρίστηκαν. Από τη Μακεδονία μόνον επαναπατρίστηκαν στις περιοχές από όπου είχαν εκδιωχθεί γύρω στους 140.000. Υπολογίζεται ότι γύρω στους 100.000 επαναπατρίστηκαν στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας. Ο Μιχαήλ Πιτσόκος του Φραγκίσκου και της Μαρίας γεννήθηκε στον Πανορμίτη της Τίνου το 1893. Αριθμός πρωτοκόλλου 111. Ελληνική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος κοινότητος Πανορμίτου Τίνου πιστοποιεί ότι ο Πιτσόκος ή Πιτσόκος Μιχαήλ του Φραγκίσκου είναι Έλλην υπήκος, εκ πατρός Έλληνος καταγωμένου εκ της ημετέρας κοινότητος και φέρεται εγγεγραμμένος εν το Μητρό Αρένων της κοινότητος Άνω, αύξοντος αριθμού
και έτος γεννήσεως 1893, δυνάμει της υπαριθμών 84 αποφάσεως της Νομαρχίας Κυκλάδων. Τη αιτήση του χορηγείται το παρόν δια την δέουσαν χρήσιν. Εν πύργο 19 Φεβρουαρίου 1927 ο πρόεδρος Πανορμήτου Νι Γάμα Κολάρος. Εφημέριος Γεώργιος Αλεξόπουλος, ακριβές αντίγραφων εν Θεσσαλονίκη τη 23η Δευτέρου 1927. Ο πατέρας του Μιχαήλο Φραγκίσκος καταγόταν από το χωριό Πύργος της Τίνου και η μητέρα του η Μαρία είχε γονείς μανιάτες. 24 χρονών παλικάρι πολέμησε στο Σαραντάπορο ο Μιχαλιός. Φίλων πορείας. Ο φέρον το παρόν, ονοματεπώνυμον Πιτσόκος Μιχαήλ, όνομα πατρός Φραγκίσκου, σώμα ή όπλων παιδινών πυροβολικών, κλάσης επιστρατεύσεως 1913, βαθμός λοχίας. Ο μόνιμος λοχίας του ελληνικού στρατού Μιχαήλ Πιτσόκος του Φραγκίσκου, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκει δουλειά στην εταιρεία Foundation στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή του υποδρομίου συναντά και ερωτεύεται τη Δημητρία Παλαιολόγου Γιανακάρα του Μελαχρινού Γιάννη, νεαρή προσφυγοπούλα από τη Μικρά Ασία. Η Δημητρία με την οικογένειά της, πατέρα, μητέρα, μια αδελφή και δύο αδελφούς, εκδιώχθησαν από το Αλή Αγά, την αρχαία Μυρίνη, το 1917. Το Σεπτέμβριο του 1917 ζουν μαζί την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης και χάνουν τα πάντα από τα πάντα. Αραβωνιάζονται κατά τη διάρκεια της προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη και παντρεύονται όταν επαναπατρίζονται στη Σμύρνη, όπου ο Μιχαήλ Πιτσόκος επιστρέφει στον ελληνικό στρατό. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1921, στην ενορία της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη, γεννιέται ο πρώτος καρπός της οικογενείας του Μιχαήλ Πιτσόκου και της Δημητρίας Παλαιολόγου Γιανακάρα, ένα κορίτσι. Ο δάσκαλος κουμπάρος τους δίνει στο κορίτσι το όνομα της πολύ αγαπημένης και αδικοχαμένης γυναίκας του Μαργαρίτας. Τον Αύγουστο του 1922, σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι ελληνικοί πληθυσμοί είχαν υποστεί διωγμούς και βιοπραγίες από τους Τούρκους και είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις πόλεις και τα χωριά τους και υφίσταντο το τελειωτικό και φρικόδες έργο της εξόντωσης. Ο φόβος και ο πανικός συνέχει τον μικρασιατικό ελληνισμό. Σύγχυση, ίσως τότερα χάος, επικρατεί στη Μικρά Ασία. Ο ύπατος αρμοστής Στεργιάδης στέλνει διαταγή στους αντιπροσώπους της ύπατης αρμοστίας στις πόλεις Σώμα, Αδραμίτιο, Πάνορμο, Αρτάκι, Μουδανιά, Κίο, Μπάλια, Σαλιχλή και Φιλαδέλφια να συσκευαστούν τα αρχεία και πάντες οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι έτοιμοι προς αναχώρηση. Στο μεταξύ, η ένταση και η ανησυχία στη Σμύρνη καθημερινά μεγάλωναν, καθώς έφταναν από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας τρένα κατάμεστα από πρόσφυγες και στρατιώτες, ενώ πάμπολοι άλλοι κατέκλυζαν τους δρόμους που οδηγούσαν στη Σμύρνη και στα άλλα παραλιακά αστικά κέντρα. Οι Αμερικανοί υπολόγιζαν ότι οι πρόσφυγες από το εσωτερικό έφταναν στη Σμύρνη με ρυθμό 30.000 ατόμων την ημέρα και έβρισκαν καταφύγιο στις εκκλησίες, στα νεκροταφεία ή στο ύπαιθρο,
ενώ οι πιο τυχεροί βολεύονταν πρόχειρα στα σπίτια των συγγενών τους στην πόλη. Τα πλήθη των προσφύγων παρουσιάζουν θλιβερό και συγκινητικό θέαμα. Με το φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, δεν έχουν παρά μόνο μία σκέψη. Να φύγουν. Να φύγουν το συντομότερο από τη Μικρά Ασία. Όσο περνούν οι ώρες και οι στιγμές, όλοι αντιλαμβάνονται ότι το ελληνικό κράτος έπαψε να υφίσταται στη Σμύρνη. Διοίκηση και στρατός αποτελούν ταράκι της ελληνικής κυριαρχίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι άρχισαν να αναχωρούν τμηματικά. Οι ανώτεροι αξιωματικοί στέλνουν τις οικογένειές τους προς τα νησιά και τον Πειραιά. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ανήσυχος για την τύχη των κατοίκων, στις 23 Αυγούστου του 1922 γράφει στον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι δεν μπορεί με χαρτί και μελάνι να περιγράψει την αφάνταστα κρίσιμη και οδυνηρή κατάσταση και αναρωτιέται αν είναι δυνατόν να γίνει κάτι για να αποφευχθεί η καταστροφή. Στις 25 Αυγούστου η Σμύρνη έχει κατακλειστεί από στρατό. Οι Έλληνες στρατιώτες φτάνουν στη Σμύρνη. Προχωρούν αμίλητοι, σαν φαντάσματα, με το βλέμμα καρφωμένο ίσια μπροστά τους, χωρίς να κοιτάζουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, σαν άνθρωποι που περπατούν στον ύπνο τους. Το πρωί της 26ης Αυγούστου, όλα τα στρατιωτικά καταστήματα, οι στρατώνες, τα νοσοκομεία και το φρουραρχείο έχουν εκενωθεί. Όλοι μαζεύονται στην προκυμαία, ελπίζοντας να βρουν θέση σε ένα από τα τελευταία πλοία που φεύγουν από τη Σμύρνη. Τα πλήθη του κόσμου, απελπισμένα στην προκυμαία, βλέπουν να εγκαταλείπονται ολοκληρωτικά πια στην τύχη τους. Στο μεταξύ, και άλλοι πρόσφυγες συνεχίζουν να καταφθάνουν από το εσωτερικό, καθώς και μεμονωμένοι στρατιώτες. Την 27η Αυγούστου, στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, όπου έχει συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος προσφύγων, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος διανέμει τρόφιμα. Τη νύχτα της 27ης προς 28η Αυγούστου του 1922, ο Μιχαήλ Πιτσόκος καβαλάει το άλογό του ντυμένο στη στολή του μόνιμου λοχεία του ελληνικού στρατού και κατευθύνεται προς το χωριό της γυναίκας του, το Αλή Αγά, όπου βρίσκεται η Δημητρία, η γυναίκα του, με τη μικρή κόρη τους Μαργαρίτα κοντά στους γονείς της και τα αδέλφια της. Πυροβολισμοί ακούγονται πίσω του και οι δρόμοι γεμίζουν με πτώματα φρικοδός παραμορφωμένα. Τούρκοι στρατιώτες σφάζουν και λαιλατούν τη Σμύρνη. Ο Μιχαλιός βγάζει το στρατιωτικό του χιτόνιο και το πετά για να μην αναγνωριστεί. Με το στρατιωτικό του παντελόνι και το λευκό του πουκάμισο σχίζει το σκοτάδι της νύχτας σαν τον άνεμο και φτάνει μετά από ώρες πολλές που δεν μπορεί να μετρήσει στο Αλή Αγά, 66 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Λέει στη γυναίκα του να ετοιμαστεί για να τον ακολουθήσει στη Σμύρνη, να πάρουν το σπιτικό τους,